Καλώς μεσημέρι, κύριε Σοφιανέ. Καλό μεσημέρι. Καλώς τον, καλώς καλά. Τον. Τώρα να σας πω κάτι, κύριε Σοφιανέ. Μας έχει πρίξει, κύριε Σοφιανέ, από το πόσο διαφωνεί με το κουκουέ για αυτό που έγινε χθες. Διαφωνώ και δεν θα το κρύψω ότι είπα ότι διαφωνώ. Και διαφωνώ και με τον τίτλο σήμερα που έχει ο ριζοσπάστης, γιατί έτσι δεν καταλαβαίνω ποιο ήταν το μήνυμα της εκδήλωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος και της παραβίασης της οδηγίας. Άσχετα με το αν συμφωνώ με την οδηγία, κύριε Σοφιανέ, γιατί διαβάζω τον τίτλο που λέει «Έφαγε τα μούτρα της η κυβέρνηση». Μάλιστα. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Εντάξει, σας λέω εκ των το πει όμως. Θεωρώ ότι η οδηγία δεν ήταν σωστή. Δικαίωμά σου τώρα. Δεν ήταν σωστός ο χειρισμός. Άσε να μας απαντήσει. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε ορισμένα πράγματα να τα πιάσουμε ένα-ένα και με επιχειρήματα. Mm-hmm. Πρώτον, η Επιτροπή Υγειονομικών ποτέ δεν πήρε απόφαση να απαγορέψει την πορεία ή να προχωρήσει σε απαγόρευση συναθρήσεων άνω των τριών. Ναι. Ξέρετε, τα σχολεία και τα εστιατόρια και ο χώρος εστίασης έκλεισε με απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής και με ψηφοφορίες. Μάλιστα. Τέτοια απόφαση λοιπόν δεν υπήρξε. Υπήρξε πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μια απαράδεκτη επίδειξη πυγμής και αυταρχισμού, προχωρώντας στην απαγόρευση συναθρήσεων άνω των τριών. Mm-hmm. Αυτή η απόφαση, που εκτός από αντιδημοκρατική είναι και αντισυνταγματική, και μην μου πείτε τώρα για την προσωρινή απόφαση που έβγαλε η πρόεδρος Συμβουλίου, δεν εκδικάστηκε το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που αποφάσισε είναι αντισυνταγματικό. Είναι η άρνηση, όχι, είναι η άρνηση ασφαλιστικών μέτρων, ναι, απέναντι στην απόφαση. Μετά την προσφυγή του κ. Βαρουφάκη. Άρνηση ασφαλιστικών μέτρων. Ναι. Δεν κατέληξε στο αντίθετο. Προκειμένου να αποσυρθεί η απόφαση. Έχουμε λοιπόν καθαρά πλέον και ξάστερα μια πολιτική επιλογή, η οποία χρησιμοποίησε σαν πρόσχημα τον COVID, την πανδημία, για να απαγορέψει συγκεντρώσεις που από την αρχή υπόθηκε ότι θα είναι συμβολικές, θα τηρήσουν όλα τα μέτρα προστασίας που ορίζει η Υγειονομική Επιτροπή, μέτρα που τηρήθηκαν, ενώ η αστυνομία δεν τήρησε κανένα μέτρο. Ναι. Τσαλαπάτησε υγειονομικά πρωτόκολλα, τσαλαπάτησε και έθεσε και σε κίνδυνο την υγεία των διαδηλωτών, γιατί ούτε μάσκες φορούσαν, ούτε αποστάσεις κρατούσαν, όταν έριχναν δακρυγόνα και κρότου και λάμψης μέσα στους διαδηλωτές, ναι, ή όταν προχωρούσαν σε προφυλακισμούς και σε χτυπήματα και σε συλλήψεις. Εγώ και θέλω σε όλα αυτά που να ρωτήσω κάτι άλλο που χθες ρώτησα και το μιλήσαμε και με τον κύριο Γκιώκα. Χθες είχαμε την κουβέντα. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριο Σοφιανέ, είναι επειδή είσαι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στην τοπική αυτοδιοίκηση και παντού. Να ρωτήσω πραγματικά, θεωρείτε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η δημοκρατία? Δεν το θέλω για να το ξέρετε να το κάνω ακραίο. Θέλω να έχω καθαρό στο μυαλό μου τι είναι αυτό που λέτε. Να σας πούμε και εμείς καθαρά. Στόχος της κυβέρνησης είναι, δείχνοντας πυγμή, δείχνοντας κλιμάκωση του αυταρχισμού, να περάσει ένα μήνυμα. Να προσπαθήσει να κρύψει πρώτον τις ευθύνες της, οι οποίες είναι εγκληματικές στη διαχείριση της πανδημίας, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι από μηδέν φτάσαμε στους σημερινούς αριθμούς και στα φέρετρα. Να κρύψει τις ευθύνες της για το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι, η πλειοψηφία του λαού μας, βρίσκονται σε αποκλεισμό γιατί δεν πήρε τα μέτρα που έπρεπε να πάρει, γιατί συνεχίζεται ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί συνεχίζονται οι υποστελέχωσεις των νοσοκομείων, γιατί έχουμε τα σχολεία κλειστά και παίζεται η υποβάθμιση του μορφωτικού επίπεδου των παιδιών μας. Για όλους αυτούς τους λόγους, και επειδή θέλει να πάρει μέτρα, δεν το λέμε εμείς, είναι το νομοσχέδιο που φέρνει στη Βουλή. Και μπροστά στο αυτό το νομοσχέδιο έχει ήδη προκηρυχθεί 24ωρη απεργία στις 26 του Νοέμβρη. Και να είστε σίγουρος, κύριε Παυλόπουλε, ιδιαίτερα επειδή καταλαβαίνω ότι εσείς έχετε κάποιες περισσότερες ενστάσεις, να το πω έτσι, ότι και στις 26 του Νοέμβρη ο κόσμος θα αντιδράσει σε αυτά που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Δεν είμαστε στο Μάρτι και εγώ στο Μάιο. Εγώ δεν θα σας πω τι θα κάνετε, κύριε Σοφιανέ. Κατέθεσα την ένστασή μου. Έκανα σιγά μας άκουγε κιόλας. Ως προς το... Όχι, πέρα από το... Δίνει και ο ρόλος μου να το πω αυτό. Μόνο να ρωτήσω τον κύριο Σοφιανό. Και αν κάνουμε και μια ειλικρινή πολιτική... Είναι πολύ καλό συνομιλητής. Προφανώς. Και γνωριζόμαστε και πάρα πολλά χρόνια δηλαδή. Συνεπώς μόνο ειλικρινής μπορεί να είναι η συζήτηση. Για παράδειγμα, θα σας πω το εξής. Έχω την αίσθηση ότι τα γεγονότα εχθές εκτελήχθηκαν σε δύο χρόνους.
Έχω απορία λοιπόν, αφού ακριβώς κάνατε αυτό που θέλατε να κάνετε, για να στείλετε το μήνυμα που θέλατε να στείλετε, η αλήθεια είναι ότι η διάταξη της εκδήλωσης ήταν παραπάνω από υποδειγματική. Δεν μπορούσε κανείς να σας πει ότι δίνετε τα μέτρα ασφαλείας. Και ήταν και όλα καλά το πρωί. Γιατί δεν αποχωρήσατε? Αφού όλα τελείωσαν, η κυβέρνηση επέλεξε και καλά έκανε να μην αναμετρηθεί μαζί σας εκεί έξω στο πρώτο κομμάτι της εκδήλωσης. Στη συνέχεια όμως είχαμε την εκτροπή, είχαμε τα επεισόδια και ρωτώ το εξής. Γιατί δεν αποχωρήσατε, αφού είχατε κάνει αυτό που θέλατε? Γιατί η εκτροπή ήταν αποφασισμένη από την κυβέρνηση. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ έχω ένσταση. Όχι, επειδή μου λέτε ότι αν όταν τελείωνε. Κάτσε να πει, επειδή ήταν μέσα σου, λέει ο κ. Σοφιανός. Επειδή ήμουν μπροστά κατά τη διάρκεια τη συζήτηση με τον ταξίαρχο τη ελληνική αστυνομία, που είχε γενικό γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο, η συζήτηση ήταν να έρθει ο εισαγγελέα να μα πει. Διαλύστε και θα διαλυθούμε. Ναι. Αυτή ήταν. Άρα. Και την ώρα που γινόταν αυτή η συζήτηση. Άρα λοιπόν του είπατε, αν δεν έρθει η εισαγγελέα, εγώ δεν φεύγω. Αυτό δεν λέει ο νόμος. Όχι, με συγχωρείτε, δεν λέει αυτό. Παρουσία ο νόμος έλεγε να μην βγείτε καθόλου. Όχι, ακούστε. Κάτσε. Λέει παρουσία του εισαγγελέα. Εγώ αυτό που δεν έχω καταλάβει, κύριε Σοφιανέ, είναι το εξής. Ενώ πραγματικά ήταν μια κίνηση το πρωί, είχε έναν έντονο συμβολικό χαρακτήρα με τον κύριο Κουτσούμπα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, τουλάχιστον εγώ δεν είδα. Αλλά μάλλον εγώ είδα ότι δεν ενοχληθήκατε από πουθενά και τα λοιπά. Τι αλλάζει από κάποια στιγμή και μετά και γίνεται τη τρελή? Άλλαξε η πολιτική της κυβέρνησης και δόθηκε η εντολή? Θεωρούμε βαρέστε τους. Η κυβέρνηση είχε επιλογή να προχωρήσει σε καταστολή. Μάλιστα. Και όλα δείχνουν σε αυτό, δείχνουν οι χιλιάδες φωτογραφίες. Για ποιο λόγο οι Άβρες και τα ΜΑΤ έφτασαν στην Ομόνια, πήγαν στο μεταξουργείο για να κυνηγούν τι? Ανθρώπους οι οποίοι έφευγαν από μία διαδήλωση. Ακούστε τώρα ένα μήνυμα από έναν ακροατή, το οποίο έχει ένα σκεπτικό. Αν λέει δεν δοθούν πρόστιμα σε όσους συγκεντρώθηκαν χθες χωρίς να υπάγονται σε μία από τις έξι επιλογές, τότε υπάρχουν ξεκάθαρα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και εγώ τηρώντας αποστάσεις θέλω να δω συγγενή μου για τελευταία φορά, αλλά δεν μπορώ να πάω στη Γηδία. Δεν είναι θέμα αν τηρούσαν αποστάσεις ή όχι, αλλά αν επιτρέπεται να βγουν ή όχι. Όχι ρε παιδιά, αυτό ούτως ή άλλως... Επιτρέπεται να βγούνε, κύριε μου, πείτε του, επιτρέπεται να βγούνε. Επιτρέπεται να περπατάμε στους δρόμους αυτής της πόλης για συγκεκριμένους λόγους, για συγκεκριμένες δυνατότητες. Επιτρέπεται όμως, εκτός από το να περπατάμε, να έχουμε αποστάσεις, να φορούμε μάσκα και να τηρούμε τους κανόνες. Αυτοί είναι οι κανόνες υγειονομικοί. Οι πολιτικοί κανόνες δεν τηρήθηκαν. Ναι. Οι πολιτικοί όροι που έβαλε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί αποχώρησε? Γιατί, προσέξτε, η κύριε Σοφιανέ. Να σας κύριε πω Σοφιανέ, ένα επιχείρημα συγκεκριμένο ένα λεπτό να σας ρωτήσω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί το έκανε αλλιώς? Γιατί πήγε στα κολαστήρια της ΕΣΑ και αποχώρησε? Έκανε συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Ναι. Έκανε συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Και αν θέλετε, αναγκάστηκε να την κάνει με μια έννοια αυτή την πολιτική επιλογή. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς κρίνουμε συγκεκριμένα γεγονότα. 20 άνδρες της Δίας, πώς την ονομάζουν πλέον αυτήν, αυτούς κυριολεκτικά τους ρομποκόπ τραμπούκους, γιατί τέτοιοι ήταν, 20 άνδρες έπεσαν πάνω σε 4 ανθρώπους. Δεν τους έκοψαν πρόστιμο. Για τη Δίας λέτε ή τη Δέλτα? Για την Δέλτα, αυτή με τα μηχανάκια. Ναι, ναι, ναι. Πρετοριανή κυριολεκτικά της αστυνομίας, γιατί δεν είναι και όλοι οι αστυνομικοί ίδιοι. Δεν είναι ίδιος ο αστυνομικός ο οποίος φύλαγε μια αγωνία με τον Ματατζή, ο οποίος έριχνε μέσα στους ανθρώπους δακρυγόνα και κρότου λάμψης. Εγώ να ρωτήσω κάτι πάντως, ότι αυτό... Γιατί λοιπόν δεν έκοψαν πρόστιμα σε 4 ανθρώπους και τους έβαλαν κάτω και τους ποδοπάταγαν, και όταν πήγαν οι βουλευτές του ΚΚΕ να τους πούν σταματήστε να χτυπάτε αυτόν τον κόσμο, προπυλακίστηκαν και οι ίδιοι. Ναι. Ήταν επιλογή τους λοιπόν να χτυπήσουν, ήταν επιλογή τους να κάνουν προσαγωγές, ήταν επιλογή να μην κόψουν πρόστιμα όπως λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Η χθεσινή μέρα ήταν μια μέρα με πολύ ισχυρούς συμβολισμούς, με πολύ έντονο μήνυμα κτλ. Αυτό που θέλω να μάθω είναι αν στο μέλλον εσείς μπαίνετε σε μια διαδικασία, να το πω έτσι, σε κινητοποιήσει οτιδήποτε άλλο, να ξαναβγείτε στους δρόμους. Και το ρωτώ αυτό όχι για να καταδικάσουμε την κίνησή σας, αλλά για να δούμε ότι αν αυτή ήταν μια κορυφαία ημέρα για το Κομμουνιστικό Κόμμα που έπρεπε να βγει έξω, έγινε, πέρασε, ή έχετε σκοπό να μπείτε σε μια διαδικασία, να το πω έτσι, επαναστατικής γυμναστικής, δηλαδή ότι εμείς πλέον είμαστε έξω.
Ακούστε, βρισκόμαστε σε συνθήκες μιας πανδημίας η οποία θερίζει ανθρώπινες ζωές και βάζει σε κίνδυνο την υγεία μας. Ναι. Και η διαχείριση αυτής της πανδημίας είναι εγκληματική από πλευράς κυβέρνησης. Mm-hmm. Από το Μάρτιο δηλώσαμε καθαρά ότι και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή, ότι δεν αναστέλλονται ούτε αναβάλλονται οι δυνατότητες και οι ανάγκες που έχει ο λαός μας να διεκδικήσει και να απαιτήσει, ναι, παίρνοντας όλα τα μέτρα. Αυτό κάνουμε από το Μάρτιο. Δεν κάναμε κάτι διαφορετικό στο Πολυτεχνείο. Ναι. Αυτό θα γίνει και μπροστά στην απεργία στις 26 του Νοέμβρη, που πρέπει να έχει καθολική επιτυχία, γιατί μιλάμε πλέον για επιβίωση. Φέρνουν νόμο που προβλέπει δεκάωρη εργασία και μισθούς 200 ευρώ. Ναι. Θέλουν κυριολεκτικά, βρήκαν παπά την πανδημία, θέλουν να θάψουν και τους ζωντανούς. Άρα θέλουν να περάσουν θα μέτρα γίνει, ναι, τα οποία θα μείνουν και μετά την πανδημία. Θα γίνει η κινητοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος ενώπιση της απεργίας αυτής με τις ίδιες υγειονομικούς κανόνες. Την απεργία την αποφάσισε η ΑΔΔΗ. Ναι, ναι, το γνωρίζω. Σε κάθε εργατικά κέντρα ομοσπονδίες. Το ξέρω, το ξέρω. Οι εργαζόμενοι, ναι, το πρώτο που πρέπει να κάνουν, mm-hmm, είναι να απεργήσουν και να διεκδικήσουν την προστασία της ζωής τους. Το ίδιο θα κάνουν και οι νοσοκομιακοί γιατροί, ναι, οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχη. Αυτοί είναι στην πρώτη γραμμή και βρίσκονται με χιλιάδες κενά τα νοσοκομεία. Τα έχει μετατρέψει σε νοσοκομεία μιας νόσου η κυβέρνηση, η οποία μιλάει για την υγεία μας. Mm-hmm, mm-hmm. Και δίνει πελάτες στα ιδιωτικά θεραπευτήρια και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, ναι, οι οποίοι χρυσοπληρώνονται από το κράτος. Πάντως κύριε Σοφενέ, μου έκανε υγεία εντύπωση αυτό που είπε ένας Έλληνας επιστήμονας από τη Σορβόνη, ο κύριος Γεροτζιάθας, καθηγητής αιματολογίας, αν θυμάμαι καλά την ειδικότητά του, ότι στη Γαλλία ένα 30% της μάχης απέναντι στην διασπορά, στις νοσηλίες, στις διασωληνώσεις, τη δίνει και ο ιδιωτικός τομέας. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι κακό, αν δεν υπάρχει παραπάνω χρέωση? Εμείς θεωρούμε ότι εφόσον έχουμε πόλεμο, όπως λέει η κυβέρνηση, πρέπει να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας και να μπει σε ένα κεντρικό σχεδιασμό που λέει ότι έχουμε τόσες ΜΕΘ, τόσα κρεβάτια, τόσες ανάγκες για άλλες ασθένειες. Έχουμε διαγνωστικά κέντρα και δεν μπορούμε να πληρώνουμε 70 και 80 ευρώ ένα τεστ το οποίο πρέπει να κάνουμε. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες απαιτείται επίταξη για όσο κρατεί ο πόλεμος και του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτό με τα δωρεάν τεστ συμφωνώ μαζί σας. Βέβαια. Έχετε δίκιο. Μα και εξετάσεις οι άλλες. Και εξετάσεις οι άλλες. Ξέρετε, τα νοσοκομεία διώχνουν ασθένειες άλλες και τις στέλνουν στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Mm-hmm. Για ποιο λόγο πρέπει να γίνονται αυτά σε συνθήκες πανδημίας, σε συνθήκες που έχουμε πόλεμο? Αυτό η κυβέρνηση δεν το έκανε. Mm-hmm. Ξέρετε, έχουμε 2.000 τουριστικά λεωφορεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται. Mm-hmm. Για ποιο λόγο δεν επιτάσσονται να μπουν ώστε να υπάρχει αποσυμφόρηση στις συγκοινωνιακές γραμμές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη? Mm-hmm. Είναι επιλογές πολιτικές που κάνει η κυβέρνηση, όπως έκανε και πολιτική επιλογή το καλοκαίρι να βάλει στην Ελλάδα 4,5 εκατομμύρια τουρίστες χωρίς κανέναν έλεγχο και να ξεκινήσει ξανά οι συνθήκες που δημιούργησαν το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Κύριε Σοφιανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά.